Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ελλάδα πενθεί και ο Δήμος είναι μεγάλη σε μια κοινωνία που είναι σε σοκ από τα όσα αντίκρισε και ζει με την εθνική τραγωδία των Ντεμπών. Την ίδια ώρα η καθημερινότητα παρά τις δυσκολίες αναζητά να βρει ρυθμό, ενώ η κατάσταση παραμένει πιεστική για όλους. Πάμε εμείς να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Είναι η συνάδελφος Σύση Τριάντου εκεί. Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα, Θέμη. Σε κλίμα οδύνη σήμερα η κηδεία του 52χρονου που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο, καταγόταν από την περιοχή της Αμφιθέας. Βουβή η θλίψη Θέμη στην περιοχή της Αμφιθέας του Δήμου Μεσίνης, εκεί όπου σήμερα τελέστηκε η κηδεία του 52χρονου, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών. Τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία συγγενείς και οικεία πρόσωπα, εκπρόσωποι φορέων. Η νεκρόσιμος ακολουθία τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, σε έναν άνθρωπο που δυστυχώς βρέθηκε μεταξύ εκείνων που πήραν ένα εισιτήριο θανάτου και άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στα συντρίμμια στην κοιλάδα των Ντεμπών. Τα τελευταία χρόνια κατοικούσε στην Αθήνα, είχε βρεθεί και στο εξωτερικό με την οικογένειά του παλαιότερα. Το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου ήταν και αυτός ένας εκ των δεκάδων ανθρώπων που βρέθηκαν σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο η σιωπή, και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η σιωπή έχει γεμίσει με σπαραγμό, με θρήνο, με οδύνη, με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται τώρα τις τελευταίες ημέρες και που έχουν παγώσει το αίμα κυριολεκτικά της κοινωνίας. Είχαμε την σιωπηρή διαμαρτυρία των φοιτητικών συλλόγων και της Καλαμάτας σήμερα. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλούς πολίτες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, τροποντινά κινητοποιήσεις, αλλά περισσότερο στις εκδηλώσεις αυτές του θρήνου και της οδύνης και πολύ περισσότερο των απαντήσεων. Και τώρα και οι σπουδαστικοί σύλλογοι της Καλαμάτας. Ολάκερη η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκφράζει αυτή την οδύνη, αυτή τη θλίψη, αυτή την ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες τόσα πολλά παιδιά, τόσα πολλά νέα παιδιά, τόσοι πολλοί άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους, άλλοι τόσοι έχουν τραυματιστεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, συγκεκριμένα των σχολών διοίκησης, γεωπονίας, τροφίμων και επιστημών υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πραγματοποίησαν μια σιωπηρή διαμαρτυρία, θέλοντας και να δείξουν την συμπαράστασή τους, την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή πονούν, έχουν χάσει δικά τους πρόσωπα, και από την άλλη να δείξουν ότι η ίδια η φοιτητική κοινότητα είναι εκεί, δηλώνει παρούσα στα μεγάλα και μείζωνα ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα. Δεν είναι ώρα, όπως λένε, να δείξουν το δάκτυλο σε ποιος είναι αυτός ο οποίος φταίει, ούτε κατάλληλη στιγμή για να δείξουν πολιτικά τουλάχιστον να υπάρξουν διαξυφισμοί. Από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αποδοθούν ευθύνες και να μπορέσει η πολιτεία και η κοινωνία να προχωρήσει την επόμενη μέρα, χωρίς όμως να επαναληφθούν αυτά τα... Βλέπουμε αυτά τα μηνύματα, ήταν τα κακιά λάθη. Η χώρα, η ώρα, στείλε όταν φτάσεις, και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Τα παιδιά φωνάζουν γιατί θέλουν πολύ απλά το δικό τους μέλλον, το μέλλον εκείνο που αξίζει. Και νομίζω ότι σαν ελληνική κοινωνία έχουμε όλη τη δική μας ευθύνη, ο καθένας στο μερίδιό του, στο να τους το δώσουμε. Να ευχαριστήσουμε τις Τριάντου. Πάμε εμείς από αυτά που συνέβησαν στην Καλαμάτα σε αυτά που συνέβησαν στην καρδιά της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην διαμαρτυρία των φοιτητών. Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασε ποτέ, εκδικήσει θα πάρουμε για σένα. Με την οργή να ξεχυλίζει από την τραγωδία στα Τέμπη, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις σχολές της Τρίπολης, αλλά και μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πόλη διαμαρτυρόμενοι για τα αυτονόητα. Γι' αυτό ούτε ατύχημα ήτανε, ούτε ανθρώπινο λάθος. Ήτανε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα για το οποίο ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Ευθύνεται η ιδιωτική εταιρεία που για τα κέρδη εμείς αυτή τη στιγμή θρηνούμε νεκρούς συμφοιτητές μας. Από το 2017 άρχισαν όλες οι κυβερνήσεις να ξεπουλάνε το σιδηροδρομικό σταθμό, να μην ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και τις υποδομές, και γι' αυτό το λόγο
συχαινόμαστε να τους βλέπουμε όλες αυτές τις ημέρες να ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον για το πού είναι η ευθύνη, να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Και εμείς αυτό που τους απαντάμε είναι ότι αυτό το βαρέλι των ευθυνών δεν έχει πάτο και θα λάβουν τεράστια απάντηση και από τους φοιτητές πανελλαδικά και από τους μαθητές, αλλά και από το υπόλοιπο οργανωμένο εργατικό κίνημα, για να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και να μην ξαναεπαναληφθεί. Και για τους λόγους αυτούς, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τετάρτη, 12.30 ώρα το πρωί, εδώ στην πλατεία Πετρινού, για να μην όντως συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και για να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς. Κάποιες θέσεις στα πανεπιστήμια μας άδειασαν για πάντα και σήμερα εμείς καταφέραμε να αδειάσουν και οι υπόλοιπες. Είμαστε η γενιά που τα έχει δει όλα. Έχουμε δει νεκρούς από πυρκαγιές, έχουμε δει νεκρούς από πλημμύρες, έχουμε δει νεκρούς μαθητές μέσα στα σχολεία από εκτινάξεις Λεβίτων, τι ήταν αυτό, από νεκρό 16χρονο για 20 ευρώ. Έχουμε δει φοιτητή να πέφτει από το παράθυρο της σχολής του επειδή δεν χωρούσαν μέσα τα άτομα. Τώρα είδαμε και αυτό. Μία λέξη είναι αυτή που μπορούμε να πούμε. Πρέπει να επικρατήσει η οργή και να αναδεικνύονται οι αιτίες. Για τα κέρδη χάνονται ανθρώπινες ζωές. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Πολύμηνη αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που από τον Ιούνιο του 2022 παρήχε διευκολύνσεις σε υποψηφίους οδήγησης για την απόκτηση διπλωμάτων και επιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, με περισσότερες από 190 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις παράνομης έκδοσης διπλώματος ή άλλου πιστοποιητικού και παράνομο όφελος που αγγίζει τα 300.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία δρούσε σε περιοχές Δυτικής Αττικής και της Κορίνθου. Μεγάλο κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών διαφορών τύπου στη Δυτική Αττική και την Κόρινθο εξαθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Με τη σχηματιζόμενη δικογραφία να περιλαμβάνει ακόμη 199 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 ατόμων και ειδικότερα του προϊσταμένου και τριών υπαλλήλων Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και 7 ιδιωτών, ιδιοκτητών και υπαλλήλων σχολών οδηγών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από μια καταγγελία σύμφωνα με την οποία στην περιοχή της Κορίνθου υπάλληλοι της τοπικής διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών και ιδιοκτήτες σχολών οδηγών με τους συνεργάτες τους εφοδίαζαν έναντι χρημάτων υποψήφιους οδηγούς με άδειες οδήγησης κάθε κατηγορίας καθώς και διαφορών τύπων πιστοποιητικά ακολουθώντας παράτυπη διαδικασία κατά τη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση. Η δράση της επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής αυτής οργάνωσης ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2022. Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν το σκοπό τους ακολουθούσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Στη θεωρητική εκπαίδευση και ανάλογα με την άδεια οδήγησης, υποδείκνυαν στους εξεταζόμενους τις σωστές απαντήσεις. Αντικαθιστούσαν το φύλλο εξέτασης των υποψηφίων με άλλο που περιείχε τις σωστές απαντήσεις, ενώ παρήχαν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να μην παρουσιαστούν στη γραπτή δοκιμασία και να θεωρηθούν επιτυχόντες. Στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς αρκούσε μια τυπική ολιγόληπτη παρουσία των εξεταζομένων ενώπιον της Επιτροπής, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που οι υποψήφοι δεν εμφανίζονταν καν κατά τη δοκιμασία αυτή και θεωρούνταν επιτυχόντες. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση αγγίζει τα 300.000 ευρώ, ενώ όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, υπήρχε διαφορετική τιμή για κάθε μία από τις παράνομες διευκολύνσεις. Μάλιστα, τα ποσά κυμαίνονταν ανάλογα με την άδεια από 1.200 έως και 2.500 ευρώ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους άσκησης επαγγέλματος, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 199.000 ευρώ, 300 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πλήθος σημειωματάριων και χειρόγραφων σημειώσεων που αφορούν χρηματικά ποσά και στοιχεία υποψηφίων, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια με ηλεκτρονικά καταχωρημένα στοιχεία υποψηφίων και καταφανώς πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Να περάσουμε στην αυτοδιοικητική ενότητα. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας, καθώς μετά τις παλινοδίες με το έργο του Μωρέα, που δεν προχώρησε για τους γνωστούς
ιδιωτελείς πολιτικούς λόγους. Σε τροχιά έχουν μπει μια σειρά από εργασίες. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα καταγράφονται με το έργο ανατολικά της πόλης. Κάτι περισσότερο από ικανοποιητική είναι η τροχιά στην οποία έχουν μπει οι εργασίες για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Καλαμάτας που περιλαμβάνει τη διευθέτηση των ρεμάτων Κερεζένια και Πολυτέικο που εξελίσσεται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και αναμένεται να θωρακίσει την Ανατολική Πόλη. Προχθές επισκεφτήκαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Ανδρέα του Γαραγιάννη το εργοτάξιο που υλοποιείται το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Ανατολικής Πόλης. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα διευθετήσει το ρεύμα Πολυτέικο 1, Πολυτέικο 2 και θα τα οδηγήσει όλα αυτά στο Κερεζένια και αυτά θα οδηγηθούν βέβαια στη θάλασσα. Θα πούμε ότι αυτό το έργο είναι 2.300 μέτρα. Έχει ήδη ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Έχει χρόνο υλοποίηση 20 μήνες και προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό τόσο σημαντικό έργο προχωράει για την Ανατολική Πόλη και όπως ενημερωθήκαμε, τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμο και το δεύτερο αντιπλημμυρικό που αφορά τη Δυτική Καλαμάτα, στο Πίδημα, δηλαδή Μαζιάς και Μουγκός, ένα εκεί πολύ σημαντικό έργο που θα κατασκευαστεί και μια νέα γέφυρα και αυτό το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 11 με 12 εκατομμύρια. Ύστερα από την μεγάλη ταλαιπωρία που έχει υποστεί η πόλη αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ευτυχώς το μείζον θέμα της αντιπλημμυρικής της θωράκισης μοιάζει να μπαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Η δεύτερη εργολαβία, η β' φάση που λέμε, θα την προκηρύξουμε το επόμενο διάστημα. Η πρώτη φάση ήταν οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις που έπρεπε να έχουν προηγηθεί και δυστυχώς δεν προηγήθηκαν και αυτή η εργολαβία και αυτό το αντιπλημμυρικό σταμάτησε. Οπότε και τα δύο είναι στη διαδικασία επικαιροποίησης μελέτης και της προκήρυξης εκ νέου του διαγωνισμού. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Υπάρχουν εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει όμως με τις υποδομές. Συζητάγαμε για υποδομές αντιπλημμυρικό. Έχουμε όμως και την υπόθεση με τον δρόμο. Το Καλαμάτα Πύλος Μεθόν είναι μαζί μας η Γιουρία Αναγωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος. Ναι, είναι και πολύ σημαντική εξέλιξη. Να πούμε ότι ολοκληρώνει το διαγωνισμό. Είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως όλα τα μεγάλα έργα πια λόγω της έλλειψης χρημάτων. Υλοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για το Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη. Έχουμε την έγκριση του τρίτου πρακτικού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την αποστολή της σύμβασης στο ελεκτικό συνέδριο. Αναλαμβάνει λοιπόν το σχήμα Actor παραχωρήσης Intracat που κατάφερε και να επικρατήσει στο σχετικό διαγωνισμό και να πούμε ότι η δημοπράτης του έργου ξεκίνησε κάπου το καλοκαίρι του 19 με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχουμε έναν ορίζοντα 30 ετών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέσσερα εκ των οποίων αφορούν στην περίοδο κατασκευής από αυτά τα χρόνια. Το κόστος του έργου όπως εκτιμάται είναι 312 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, την νότια Πελοπόννησο, αν εξαιρέσει φυσικά το πύργος, το Πάτρα Πύργος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το Καλό Νερό, που είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τρεις φάσεις, τα τρία τμήματα, Καλαμάτα Ριζόμυλος, Ριζόμυλος Πύλος και στη συνέχεια το Πύλος Μεθόνη. Φαίνεται ότι θα φάμε έναν με δύο μήνες στήσιμα στο ηλεκτρικό συνέδριο και ίσως πλέον το καλοκαίρι να έχουμε έργο, έτσι όπως πάει η υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα είχαμε έργο μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε αεροδρόμιο Καλαμάτας. Θετικό το γεγονός που σχετίζεται με τον προγραμματισμό τώρα των πτήσεων. 23, αν δεν κάνω λάθος, πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ζωτική σημασία και το έργο το προηγούμενο για να τα συνδέσουμε γενικότερα υποδομές όταν μιλάμε για τουρισμό και για ανάπτυξη και ειδικά τον τουρισμό που θέλει να ποντάρει και η Μεσσηνία για το κάτι παραπάνω. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα, περιμένουμε να γίνουν και πράγματα στο αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν αυτές οι πτήσεις. Πάρα πολλές χώρες και ακόμη περισσότερες πόλεις. Δηλαδή από τη Γαλλία είναι αρκετές πόλεις, από την Αγγλία, από παντού. Δεν είναι μόνο ένας προορισμός και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Έχουμε περίπου 20 με 23 προορισμούς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με το Μόναχο. Το θυμόμαστε τις προηγούμενες ημέρες που έχουμε τις πρώτες αφίξεις επισκεπτών και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα είναι η επισκεψιμότητα. Κάπου προς το τέλος αυτού του μήνα, 26 Μαρτίου, μέχρι και τον Οκτώβριο θυμόμαστε ότι τουλάχιστον έχουμε αυτές τις πτήσεις και θα έχουμε πάρα πολλούς προορισμούς, Τελαβίβ, Μπέργαμο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Ζρίχη, Λονδίνο, Βιέννη, Λίλ, Νάντι και πάρα πολλές πόλεις. Ξεχνάμε για φέτος την υπόθεση αναβάθμισης, πάμε όχι του χρόνου. Τουλάχιστον να γίνουν κάποια πράγματα, αν γίνεται έτσι. Αυτό που λέγανε και οι ίδιοι επισκέπτες, γιατί μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση. Έχουμε και όλοι φορές ακούω και από την περιφέρεια επαναπαυτίσει ότι κάποια στιγμή θα γίνει ιδιωτικοποίηση. Το έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό κάνει δύο φορές. Αλλά κάποια έργα βασικά ας γίνουν έτσι. Υποδομές συνεχίζουμε. Η Ηρακλής Τσιμέντα εξαγόρασε τη Λαρσινός. Είναι μια εξέλιξη που
αφήνει ένα αποτύπωμα και αφήνει ένα αποτύπωμα και μεσσηνιακού χρώματος, αλλά και στην Κορινθία. Και ειδικά αυτές τις δύο περιοχές τις οποίες αναφέρεσαι, Μεσσηνία, Κορινθία, έχουμε και τη Φθιώτιδα και είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα μεγάλο deal, μια στρατηγική σημασίας επένδυση, στην οποία προχωρά ο Όμιλος Ηρακλής, πολύ σημαντική λοιπόν, εξαγοράζοντας τη Λαρσινός ΑΕ. Είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες, τους τομείς παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, για τσιμέντο κατά κύριο λόγο έτσι μιλάμε. Επίσης θα δούμε πάρα πολλά σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου αυτή η κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση γενικότερα της ηγετικής του θέσης στον κλάδο των δομικών υλικών, όπως είπα, κυρίως στο τσιμέντο. Στάθηκε σε αυτό και στο κρατήσουμε ότι διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα, κυρίως Κορινθία, Μεσσηνία, αλλά και τη Φθιώτιδα. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της κοινωνίας και της οικονομίας. Άπογνωση έχουν περιέλθει οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι πολλαπλές κρίσεις είναι εδώ. Βαθιά και δυσεπούλουτη ήταν η πληγή που προκάλεσε η δεκαετής οικονομική κρίση στα εισοδήματα των οικοκυριών στην Ελλάδα, τόσο λόγω της μεγάλης έντασης και διάρκειας, όσο και διότι μόλις πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι κατά το κοινό λεγόμενο, ήρθαν δύο ακόμη κρίσεις, η πανδημική και η πληθωριστική. Τα πολύ φτωχά νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα. Μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης οδηγήθηκε στη φτωχοποίηση, ενώ ο πλούτος συγκεντρώθηκε στα χέρια ακόμη λιγότερων σε σύγκριση με την πρώτου 2009 εποχή, την εποχή των παχιών αγελάδων. Έτσι, το 2008, πάνω από το 1/3 των ελληνικών νοικοκυριών είχε μηνιαίο εισόδημα πάνω από 2.200 ευρώ. Τώρα σε αυτές τις εισοδηματικές κατηγορίες ανήκει μόλις το 18,52% των πολιτών με την καθημερινότητα δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολα και η καθημερινότητα και τα τραγικά που ακούμε, πάρα πολύ καλή δύσκολη κατάσταση. Μέχρι προχθές ταξί είχα κάποια αισιοδοξία. Τώρα δηλαδή γίνονται πράγματα που με έχουν πολύ αναστατώσει. Τώρα με την κρίση δύσκολα. Προσπαθούμε για εμείς όσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Η κατάσταση μοιάζει να είναι οριακή. Οι διαδοχικές κρίσεις διεύρυναν τις ανισότητες στο σύνολο της κοινωνίας, στο λιανεμπόριο, το οποίο για μία ακόμη φορά βάλεται, και σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας των πολιτών που μοιάζουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Υγεία, το τι άλλο ήτανε. Τα βάλουμε τη σειρά κάθε χρόνο κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, απλώς είμαι απογοητευμένη. Όλα αυτά και συνεχίζει να επιδεινώνεται από τις πολιτικές. Δεν είναι υπέρ του κόσμου όλα αυτά και φυσικά λειτουργούν όλα τα προβλήματα κάποια στιγμή σωρευτικά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον καθένα. Συνεχίζεται, ναι. Δεν είναι νομίζω η πανδημία που είναι και αυτό εν μέρη, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα. Εγώ δεν κοιτάζω για μένα, γιατί εγώ ας πούμε έχω μια συνταξούλα και μπορώ να κοιτάζω πίσω. Άνθρωποι που μπορούν να προσπαθούν να επιβιώσουν με 400 και 500 ευρώ. Μια επιβίωση που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη για τους περισσότερους που ζητούν τα αυτονόητα. Εγώ πιστεύω αλλαγή σίγουρα πολιτικής κατάστασης, σίγουρα. Μπορεί να έρθει κάτι διαφορετικό. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει ο κόσμος παραπέρα. Έτσι νομίζω. Εγώ είμαι Αυστραλέζα, έχω γεννηθεί, τώρα γύρισα. Τα ίδια προβλήματα βλέπω ότι υπάρχουν και εκεί. Οικονομικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γρήγορα. Τώρα σιγά σιγά όσο μπορούμε αυτό, να βοηθηθούμε όλοι παρέα, να είμαστε όλοι ενωμένοι αυτό. Τώρα ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου στο τέλος Μαρτίου, μετά τη δημοσίευση της κοινή υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και περιγράφει τη διαδικασία. Έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πολίτες 25 έως 39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας που θα αποδεικνύει την ηλικία του ετούντος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προσδιορισμός των εισοδημάτων των ετούντων που γίνεται μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους,
καθώς και το ε9 για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους. Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου για να κριθεί αν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ετούντων, λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό του ακινήτου, αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τετραγωνικά μέτρα, αν ο ετών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%, αν το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματός του και αν το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, περνά από έλεγχο από τις τράπεζες, οι οποίες αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από την γνωστοποίησή της στον ετούντα. Παράλληλα, με το ετούμενο ποσό δανείου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, ενώ το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και η τιμή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας και έχουμε δει το τι ακριβώς σημαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία, η οποία πραγματικά έχει παγώσει μπροστά σε αυτή την αδιανόητη τραγωδία. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Πρόεδρων Δικηγορικών Συλλόγων, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να το πούμε όσο και να θέλουμε. Και... νομίζω το βλέπετε κι εσείς, το ζείτε κι εσείς. Είδαμε μια παρέμβαση και από την πλευρά των δικηγόρων. 40-55 κηδείες δεν είναι πολύ, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Πείτε μου τι μπορούμε να σας... Η δική σας παρέμβαση που... Η δική μας παρέμβαση έγκυται σε τρία σημεία. Πρώτον, να εντοπίσουμε την ανάγκη ταχείας και ορθής απονομής αυτής της υποθέσεως στην ελληνικό λαό. Δεύτερον, πόσο αισιόδοξος είστε γι' αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τέτοιες τραγωδίες που βλέπουμε πόσο χρόνο παίρνουν. Με δεδομένο ότι έχουμε την εμπειρία από το μάτι που αυτή τη στιγμή δικάζεται μετά από 5,5 χρόνια σε πρώτο βαθμό και δεν έχει πάει ακόμα στο εφετείο, με δεδομένο ότι έχουν γίνει ότι το δημόσιο ασκεί εφέσεις στις αστικές αποζημίωσεις που επιδικάζονται στα θύματα της τραγωδίας του Ματιού, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι κάτι διαφορετικό θα γίνει εδώ. Γιατί όπως ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν βελτιώνεται. Τίποτα. Αυτή τη φορά η δικαιοσύνη, να το πω έτσι πολύ απλά, θα κάνει το καθήκον της, θα βάλει το μαχαίρι στο κόμμα. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι ότι είναι σε λάθος δρόμο. Δηλαδή, δεύτερη δικογραφία τώρα για το οικονομικό, με το οικονομικό εισαγγελέα για να δει τη συμβάση, λες και χρειάζεται να υπάρξει δεύτερη δικογραφία. Ανοίξαμε δεύτερη δικογραφία σήμερα. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν έχουν καλέσει τους βασικούς υπευθύνους, δηλαδή τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο του ΟΣΕ. Δεν έχουν καλέσει και ψάχνουν τον σταθμάρχη, τον ποινεπιθεωρητή και κάτι. Δεν βλέπω τα πρώτα. Οι πρώτες κινήσεις δεν είναι από αυτές που μας δείχνουν ότι κάποιοι κινείται σωστά. Ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει και δίνει εντολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάνει γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι μια ορθώς λειτουργούσα δικαιοσύνη. Έστω από τα πρώτα δείγματα. Εύχομαι να διορθωθούν αυτά τα φαινόμενα τα οποία μας έχουν προβληματίσει αρνητικά. Πόσο εύκολο είναι οι ευθύνες να αποδοθούν πραγματικά σε αυτούς που τις έχουν? Πάρα πολύ εύκολο αν η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της. Μπορεί να είναι οδυνηρό, μπορεί να είναι ταλαιπωρικό, μπορεί να, είναι να πάρει κάποιο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο γιατί τα πράγματα εδώ προκύπτουν, αν μπορούν να προκύπτουν εύκολα στον απλό κόσμο που τα βλέπουμε από ένα απλό ρεπορτάζ, φαντάζομαι και σε έναν έμπειρο δικαστικό σχηματισμό θα είναι πολύ πιο εύκολο. Και εδώ μπαίνει και το μέρος της ευθύνης της πολιτείας. Είναι δεδομένες οι ευθύνες τώρα. Σε αυτό λίγο να σταθώ. Οι παραλήψεις είναι δεδομένες. Κανείς δεν λέει ότι υπήρχε φωτεινό σηματοδότης. Κανείς δεν λέει ότι υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Κανείς δεν λέει ότι υπήρχαν οι συγκεκριμένοι εκείνοι τεχνικοί όροι που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύγκρουση έστω και μετά την εσφαλμένη κίνηση του σταθμάρχη. Κατανοούμε πως είναι πολύ δύσκολο το έργο, το επισημάνατε κι εσείς. Φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά όμως σαν κοινωνία έχουμε την απέτηση να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και σε συγκεκριμένες πλέον... Η κοινωνία έχει την απέτηση. Η πολιτική ηγεσία έχει τη βούληση να το κάνει. Γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ. Η δικαιοσύνη θα έρθει κάποια στιγμή στο ύψος των περιστάσεών της. Ή θα συνεχίσει πάντα να λειτουργεί με τους γνωστούς ρυθμούς χελώνας που κινείται μέχρι σήμερα σε όλα τα ζητήματα απονομής της. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε γρήγορα τις απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την δυνατότητα που μου δώσετε να πω τις σκέψεις μου. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Βερβεσός με τρία ερωτήματα στο τέλος που ήταν κυριολεκτικά καυτά για το πώς και τι πρόκειται να γίνει. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από την 1η Απριλίου. Τώρα, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε μετά και από την δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης.
την εφαρμογή από 1η Απριλίου του μέτρου για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου Σκούπα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο οδεύει προς τη Βουλή. Χιλιάδες φορολογούμενοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Για την άρση ακινησίας του οχήματος διάρκειας ενός μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για 2 μήνες 2/12 των τελών και για 3 μήνες 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης οχήματος με τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ προχωρήσει σε ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός του για ένα μήνα, για παράδειγμα τον Απρίλιο, θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ύψους 10 ευρώ. Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 615 ευρώ που θα κάνει άρση ακινησίας για διάστημα 4 μηνών, τότε θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό των 205 ευρώ, ενώ για 7 μήνες θα πληρώσει 358 ευρώ και 75 λεπτά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τις ρυθμίσεις χρεών, την παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ενεργοποιείται μια νέα ρύθμιση 36 έως 72 δόσεων για τους φορολογούμενους που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση. Το νέο πρόγραμμα εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών θα τεθεί σε εφαρμογή από τον μήνα Απρίλιο. Παρατείνονται για ακόμη 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τις μεταφορές προσώπων, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και τα θέατρα, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, το τουριστικό πακέτο. Αναφορικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, το σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου Σκούπα του Υπουργείου Οικονομικών θα αφορά όλο το 2023. Τώρα έως και 2 φιλιτζάνια καφέ την ημέρα κατά μέσο όρο πίνουν οι Έλληνες, διαμορφώνοντας ένα συνολικό τζίρο σε οικιακή κατανάλωση και κατανάλωση εκτός σπιτιού περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ αναδεικνύει την Ελλάδα ως τη χώρα του καφέ. Με την ακρίβεια να επιμένει και τις τιμές να εκτοξεύονται συνεχώς στα ύψη, οι περικοπές στα βασικά είδη είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Μία συνήθεια, ωστόσο, μοιάζει πως δεν κόβεται και τόσο εύκολα και δεν είναι άλλη από τον καφέ. Στην Ελλάδα, ο τζίρος σε οικιακή κατανάλωση και κατανάλωση εκτός σπιτιού εκτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η καθημερινή συνήθεια του καφέ για τους Έλληνες δεν επηρεάστηκε ούτε από τις αλλαγές και τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς ο καφέ στο χέρι αντικατέστησε την καφετέρια. Ούτε όμως και από τις ανατιμήσεις το προηγούμενο διάστημα, αφού στα σούπερ μάρκετ ενισχύθηκε η αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ως μια φθηνότερη επιλογή για να μην περιοριστεί η κατανάλωση. Αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές, αν και έχουν περιορίσει την αγορά του καφέ, παραμένουν προσκολλημένοι σε αυτή. Κάπως έτσι, οι καφετέρειες της χώρας παραμένουν μέχρι και σήμερα γεμάτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 56% των Ελλήνων πίνει καφέ στο σπίτι, το 25% στον χώρο όπου εργάζεται, ενώ σε ποσοστό 18% των καταναλωτών πίνει καφέ εκτός σπιτιού ή εργασίας σε κάποιο μαγαζί ή στο χέρι. Η δαπάνη για καφέ στο σπίτι αντιστοιχεί περίπου στο 11% της αντίστοιχης σε καταστήματα καφέ. Περισσότεροι από 8 στους 10 καταναλώνουν καφέ σε καθημερινή βάση. 1 στους 2 πάνω από μία φορά την ημέρα. Ακόμη και εκείνοι που δεν πίνουν, σε ποσοστό 66%, εφοδιάζουν με καφέ το νοικοκυριό τους. Όσο για το είδος του καφέ, ο ελληνικός παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις, αν και χάνει φίλους τα τελευταία χρόνια και ακολουθούν ως στιγμιαίος καφέ, ο εσπρέσο με τα προϊόντα σε μορφή κάψουλας για το σπίτι να κατέχουν ήδη το 10% της αγοράς στα σούπερ μάρκετ. Τελευταίος, ο καφές φίλτρου. Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνει ότι 1 στους 2 καταναλωτές διαθέτει στο σπίτι του μηχανή για εσπρέσο με κάψουλες, με τον Φρέντο Εσπρέσο να βρίσκεται πρώτος στις προτιμήσεις στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, ενώ σχεδόν 3 στους 10, δηλαδή το 27% των καταναλωτών, επιλέγουν φραπέ για το σπίτι.
Συνολικά, η αξία σε τιμές λιανικής της αγοράς καφέ στην Ελλάδα υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορούν την επιτόπια κατανάλωση στα καταστήματα καφεστίασης και τα takeaway, ενώ τα περίπου 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ. Πάμε τώρα ξανά στην αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας με καυτά ζητήματα, τα οποία έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε στην υβριδική μας πλατφόρμα, στο Best Hybrid 1, πατώντας το κόκκινο κουμπί αυτή την ώρα στο τηλεκοντρόλ σας. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Λιοπούλου. Παρακολουθείτε τη συνεδρίαση. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Κυριαρχεί το ζήτημα που έχει να κάνει με τα δρομολόγια. Με τα δρομολόγια. Είχαμε δει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση, την γνωμοδοτική απόφαση του σώματος για την επέκταση της αστικής ζώνης στην Θουρία μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τώρα λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα ήρθε ένα έγγραφο που το υπογράφουν 13 πρόεδροι κοινοτήτων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αν γίνει αυτή η αστική επέκταση που λέγεται, τα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ στις περιοχές τους θα είναι λιγότερα, δεν θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν, τι ζητούν? Ζητούν επανεξέταση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση της αστικής ζώνης της Τουρίας και βέβαια αίτηση θεραπείας του υπεραστικού κτέλ. Έρχεται λοιπόν αυτό το αίτημα των 13 προέδρων στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει αυτή η επανεξέταση. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας λοιπόν ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι δεν πρόκειται για ακύρωση της προηγούμενης απόφασης, αλλά για επανεξέταση της απόφασης αυτής και για αίτηση θεραπείας. Όμως, για να συγκροτηθεί μια επιτροπή διαβούλευσης, όπως πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, θα πρέπει πρώτα να πάρθει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, να πούμε εδώ, Θέμη, ότι από τις μειοψηφίες τέθηκαν πολλά ζητήματα. Μίλησαν για μεθόδευση του εγγράφου αυτού, ότι δεν ήταν μια αυθόρμητη απόφαση των προέδρων των κοινοτήτων. Καλά, εκείνοι οι πρόεδροι εκφράζουν τις απόψεις τους, από ό,τι βλέπω. Εκφράζουν τις απόψεις τους. Ναι, θα τα πούνε τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται η τοποθέτησή τους. Και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση πάνω σε αυτό το θέμα από τον πρόεδρο της κοινότητας της Ασπροπουλιάς, ότι είπε: δεν είμαστε πρόβατα για να μας καθοδηγούν. Είναι δική μας η απόφαση. Βέβαια, δεν υπάρχουν αποφάσεις κοινοτικών συμβουλίων. Να πούμε επίσης ότι από τις μειοψηφίες τέθηκε το ζήτημα ότι μπορεί να γίνει η αστική επέκταση, παρότι η υπηρεσία έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τονίστηκε κυρίως από τον κύριο Κοσμόπουλο ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει η αστική επέκταση. Είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Τώρα τοποθετούνται οι προέδροι των κοινοτήτων να πούνε έτσι και την ανησυχία. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Λιοπούλου. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα έγιναν πριν από λίγο. Καταρχάς, έχουμε μια αίτηση από 9 προέδρους και συνεχεία από 4 ακόμη, που με το έγγραφό τους εκφράζουν την ανησυχία τους και αισθάνονται την επανεξέταση του θέματος. Και δεν υπογραμμίζω αυτό. Γιατί ορισμένοι έχουμε μάθει να άλλα να λέμε και άλλα να παρουσιάζουμε. Επανεξέταση ζητούν λοιπόν και μόνο οι 13 πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και η αίτηση θεραπείας από το υπεραστικό κτέλ. Από τη στιγμή που ήρθαν αυτές οι αιτήσεις στα συλλογικά όργανα, ζήτησα από τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβούλιο να εκδώσει επιτροπή διαβούλευσης ώστε να ακολουθήσουμε διαδικασία. Μας εξήγησε ότι δεν μπορεί να γίνει επιτροπή διαβούλευσης αν πρώτα δεν πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για την επανεξέταση του θέματος. Έτσι, γραμματέα. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα και λέμε ότι πρέπει το θέμα να συζητηθεί διεξοδικά, να κατευθούν όλες τις προτάσεις και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και όλων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει, το θέμα να έρθει πάλι προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η διαδικασία που εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθεί. Και μάλιστα μου προξενεί τρομερή εντύπωση που υποτίθεται ένα τόσο σοβαρό θέμα και δεν υπάρχει μία απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου. Έτσι αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, τη δημοκρατία? Τέτοια είναι η ευαισθησία σας απέναντι στους δημότες? Εντύπωση μου προκαλεί ένα έγγραφο το οποίο διακινήθηκε και υπέγραφαν πάμε ένας πίσω από τον άλλον. Όπως υπέγραφαν. Δεύτερον, στο έγγραφο αυτό τι λέει? Εκθιάζεται το κτέλ. Λέει γιατί είμαστε ικανοποιημένοι από την κοινότητα των δρομολογίων. Το ποιο είναι, και υπογράφηκε η Πολιανή, ο πρόεδρος Πολιανής, που δεν πηγαίνει υπεραστικό κτέλ. Υπογράφηκε από το Γαρδίκι, που τι έγινε όταν εκτός της σχολικής περίοδου δεν πηγαίνει αστικό κτέλ. Ότι από όλα αυτά φαίνεται
ότι υπάρχει μία μεθόδευση να αλλάξουμε τοποθέτηση. Και η ερώτηση είναι, με αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, επανεξέταση. Να επανεξετάσουμε τι? Να αλλάξουμε την άποψή μας, την οποία και υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα και επιστημονικά, κατά την άποψή μας ότι η περιοχή είναι αστική. Βάζει σε αντιπαράθεση μια τοπική κοινότητα σε σχέση με άλλες τοπικές κοινότητες. Και ρωτώ, όταν ισχυριζόσασταν ότι και εσείς θέλετε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας μέχρι τη Θουρία, το εννοούσατε, ναι ή όχι? Διότι η στάση σήμερα που διαφαίνεται είναι ότι δεν το πιστεύατε. Απλά υπό την πίεση του ακροατηρίου τότε και κυρίως των κατοίκων της Θουρίας, τότε αναγκαστήκατε να συνηγορήσετε εις την θέση της αντιπολίτευσης. Απ' την αρχή πήγε στραβά το όλο θέμα. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να κερδίσει εντυπώσεις ή όχι. Πιστεύω το υπεραστικό κτέλ εκτελούσε κάποια δρομολόγια. Όφιλε λοιπόν ο κύριος Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος του Θηρίας και το Κοινοτικό Συμβούλιο να απευθυνθούν και να δώσουν μια ευκαιρία στο υπεραστικό κτέλ να του κάνουν προτάσεις και να δουν αν σε αυτή την περίπτωση δεν ικανοποιούνταν από την απόφαση και τα δρομολόγια που θα τους πρότεινε το υπεραστικό κτέλ, τότε ναι, να πήγαινε στο αστικό κτέλ. Και αντί η Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια επιχειρηματολογία έβαλε τους προέδρους των τοπικών μπροστά για να ας μας πούν οι τοπικοί. Λοιπόν, ο κύριος Νιάρχος μας προβάλλει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε πρόβατα να μας πει ότι μας είπανε να πάμε. Πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Νιάρχο, για αυτό που είπατε. Πρέπει να ντρέπεστε. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε πρέπει να ντρέπεστε για αυτό που είπατε, κύριε Νιάρχο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρέπει να ντρέπεστε. Εμείς ακούσαμε εδώ πέρα. Πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε. Εμείς δεν με διατάζει κανένας. Δεν έγινε αθόρμητα. Αυτό θεωρούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Η ΔΕΙΑΤ είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο και τη χλωρίωση του νερού. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Εξειδικευμένα οχήματα. 24 ώρες στη διάθεσή σας. 2710-223-223. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Τρίπολης. Αγροεφόδια τροπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αρδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια τροπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, είμαστε έτσι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε απόψε μια μεγάλη δημοσκόπηση, μια μεγάλη μέτρηση για τον Δήμο Τρίπολης. Να σημειωθεί πως αυτή την είχαμε ετοιμάσει για την προηγούμενη εβδομάδα, όμως πήραμε κάποιες ημέρες αναβολή και αυτός ο λόγος αποκλειστικά και μόνο ήταν τα όσα δυσάρεστα ζήσαμε και ζούμε με αυτήν την εθνική τραγωδία που δεν έχει τέλος, όπως δεν έχει τέλος η Οδύνη. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό διοικητικά. Βλέπετε ότι όλη η επικαιρότητα στιγματίζεται και η ίδια η ζωή μας στιγματίζεται από τα όσα δυστυχώς εξελίσσονται στην ελληνική πραγματικότητα. Θα πάμε όμως σε αυτήν την ενότητα στον Δήμο Τρίπολης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας την πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, αλλά και τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, κυρία Καρακλιούμη. Καλησπέρα σας, κύριε Καρανελόπουλο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μαζί μας και ο Μινάς Αρτόπουλος. Μινά, θα τα πούμε, νομίζω έχουμε ήδη προειδεάσει τον κόσμο για αυτήν την μέτρηση και να δούμε λίγο και τα δεδομένα. Είναι μια έρευνα γνώμης για το Δήμο Τρίπολης. Νομίζω ότι η κυρία Καρακλιούμη ως έμπειρη αναλύτρια ναι, θα μας δώσει λίγο... Ναι, είναι μια έρευνα γνώμης για το Δήμο...
Είναι μια έρευνα γνώσης που μας έχει αναθέσει το Best TV για το Δήμο Τρίπολης. Διεξήχθη 20 με 22 Φεβρουαρίου, όπως είπατε και εσείς και πολύ ορθώς επισημάνατε, πριν τα τραγικά γεγονότα των Τεμπών, γιατί έτσι νομίζω γίνεται κατανοητό και στους πολίτες ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη διάθεση να τοποθετηθούν για τα δημοτικά θέματα, ακριβώς γιατί ήταν ένα γεγονός που δεν είχε συμβεί. 401 συμπολίτες μας, δημότες του Δήμου Τρυπόλεως, τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα. Το δειγματοληπτικό σφάλμα της έρευνας είναι 4,9%. Να πούμε ότι η κατανομή του δείγματος ήταν τέτοια, όπου ήταν ανάλογη το η συμμετοχή στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Δηλαδή, πέραν του μεγάλου δημοτικού διαμερίσματος Τρίπολης, συμπεριλήφθησαν και όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε και στην οθόνη σας, όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα που, από τα οποία αποτελείται ο Δήμος Τρίπολης. Η ταυτότητα, νομίζω, και ο αριθμός είναι ικανά να μας δώσουν και να εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Υπάρχουν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά που συνθέτουν, θα έλεγε κανείς. Η έρευνα έχει τέτοια κατανομή και είναι σταθμισμένη κατά φύλο ηλικία και κατά ψήφο στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Να πούμε ότι το δείγμα της έρευνας για ένα Δήμο είναι επαρκές, ακριβώς γιατί είμαστε και σε μια φάση που βρισκόμαστε αρκετά μακριά από τις βουλευτικές εκλογές. Όχι γιατί είναι μεγάλο το χρονικό από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όχι γιατί είναι μεγάλο το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις δημοτικές εκλογές, αλλά ακριβώς γιατί είμαστε σε μια, θα έλεγα, πολιτική ομοιρία των δημοτικών αρχόντων, ακριβώς γιατί δεν έχουν προηγηθεί εθνικές εκλογές, οι οποίες ούτως ή άλλως, ακόμα και αν γίνουν την τελευταία μέρα της τραετίας, θα προηγηθούν των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το θέσατε πολύ σωστά και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο, θα έλεγε κανείς, γιατί και πολλές δημοτικές αρχές, αυτοδιοικητικές αρχές, βρίσκονται στο περίμενε, να το πούμε πολύ απλά, πολιτικά μηνά, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση λίγο πολύ του τι θα γίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι. Ναι, οι πολίτες έχουν τώρα στο μυαλό τους τι θα γίνει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και πρέπει να σας πω ότι και πολλοί αυτοδιοικητικοί που θα ήθελαν να κάνουν συνδυασμούς δεν μπορούν ακόμα, αν δεν τελειώσουν οι βουλευτικές εκλογές, να μιλήσουν με τους πιθανούς υποψηφίους, ακριβώς γιατί επειδή οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί τα τελευταία 10 περίπου χρόνια δεν είναι αμιγώς κομματικοί, αλλά έχουν ανθρώπους από πολλούς πολιτικούς χώρους, οι οποίοι περιμένουν σε στάση αναμονής να δουν τι θα γίνει στις βουλευτικές εκλογές μέχρι να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές ή όχι. Και για να χρειαστώ εδώ τον συνάδελφο τον Μινά Αρτόπουλο, Μινά, γι' αυτό και έχουμε δεδομένα μέχρι τώρα, το είχαμε συζητήσει πριν από λίγο καιρό, για τρεις συνδυασμούς έως τώρα, επαναλαμβάνω, και δεν έχουμε πολύ μεγάλες προθέσεις για τον Δήμο Τρίπολης. Δηλωμένα, να το πω έτσι. Ναι. Ναι, θα σας έλεγα, να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Επειδή το είχαμε συζητήσει και όταν κάναμε την κατάρτιση του ερωτηματολογίου, αυτοί οι τρεις είναι οι οποίοι έχουν ανακοινώσει. Ο μεν δήμαρχος ότι θα ξαναζητήσει την ψήφο του λαού της Τρίπολης για να επανεκλεγεί. Οι δε άλλοι δύο υποψήφοι είναι εκείνοι που έχουν εκδηλωθεί. Με δεδομένο όμως ότι είμαστε μακριά, ότι ακόμα δεν έχουν καταρτιστεί άλλα ψηφοδέλτια, η πρόθεση ψήφου που θα πάρουμε είναι η εικόνα της στιγμής. Δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο προβλέπει το ότι θα γίνει στο μέλλον. Μας παρατηρεί τη διάθεση των πολιτών τη στιγμή που καταγράφηκε. Μινά Αρτόπουλε, φαντάζομαι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Ναι, Θέμη, αφού πω και εγώ ότι φυσικά και αυτή η δημοσκόπηση, όπως και όλα τα άλλα θέματα, βρίσκονται στη σκιά όλων αυτών των γεγονότων που προηγήθηκαν με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και προφανώς έρχονται σε δεύτερη μοίρα, διότι τα πάντα κινούνται, όπως είναι απολύτως λογικό, γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να αναφέρω και εγώ με τη σειρά μου ότι πράγματι είμαστε αρκετά μακριά από τις δημοτικές εκλογές, υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε στο Μάρτιο και οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τα ψηφοδέλτια, οι συνδυασμοί θα κατατεθούν τον Αύγουστο, άρα σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως σωστά υπόθηκε και πριν, τρία πρόσωπα έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι της Τρίπολης. Δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε εάν προκύψει και κάποιο άλλο πρόσωπο στην πορεία ή αν θα μείνουμε με τρία ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ δύσκολη η συγκρότηση συνδυασμών, διότι χρειάζονται πάρα πολλά άτομα. Ενώ επιπλέον, ως ένα πρώτο σχόλιο για την δημοσκόπηση πριν περάσουμε στα αποτελέσματα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μετράμε πρόσωπα και όχι συνδυασμούς και παρατάξεις, υπό την έννοια ότι ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από κανέναν εκ των τριών υποψηφίων. Θα δείξουμε και μια ακόμη κάρτα που... Να συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Σαρτόπουλος, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει, γιατί πολλές φορές στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρές κοινωνίες, υπάρχουν και ορισμένοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που θα μπορούσαν να, αν θέλετε, να διαταράξουν και την πολιτική ησυχία ενός Δήμου, ακριβώς γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναγνωρισμένοι από την τοπική κοινότητα και πηγαίνοντας με κάποιον ή με κάποιον άλλο υποψήφιο μπορεί να μεταβάλουν και τη διάθεση του πολίτη προς τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Να δείξουμε μία ακόμα κάρτα, γιατί τα στοιχεία μας είναι φυσικά δημογραφικά. Έχουν όμως αναφορά και στα όσα έχουν σχετιζόμενα με τα πολιτικά ζητήματα. Ρωτήσαμε και τους πολίτες για την ιδεολογική τους αυτοτοποθέτηση. Εδώ έχουμε μία σειρά από 0,5% δήλωσαν ακροαριστερή, αριστερή το 11,5%, κέντρο αριστερή το 14,4%, κέντρο 21,9%, κέντρο δεξί 10,1%, 17,1% δεξί, 1,5% ακροδεξί και δεν τοποθετήθηκαν σε αυτή την κλίμακα το 23,9%. Τα αναφέρουμε γιατί έχουν τη δική τους αξιολόγηση και πολιτική αξιολόγηση ενδεχόμενα στο πλαίσιο της επαφής που θέλει ο κάθε συνδυασμός. Γιατί ναι, μεν μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, υπάρχουν και τα κόμματα σε συγκεκριμένη εξίσωση και οι πολίτες αντιδρούν και με φόντο και αυτήν την ιδεολογική τους αυτοτοποθέτηση, να το πω έτσι. Η κατανομή που βλέπουμε είναι ανάλογη της κατανομής που έχουμε στο γενικό σύνολο της χώρας. Δηλαδή, έχουμε μια κλίση κεντροαριστερή του εκλογικού σώματος και λιγότερο κεντροδεξιά στο Δήμο Τρίπολης. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικός και ο όγκος των ψηφοφόρων που τοποθετούνται στο κέντρο. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές, τις εθνικές, είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που τοποθετούνται στην κλίμακα. Και η διαίρεση αυτή θα σας έλεγα, επειδή πολλοί την έχουν αμφισβητήσει, θα σας έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς γιατί βοηθάει ιδιαίτερα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί μπορούμε να δούμε αν τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν και σε άλλους πολιτικούς χώρους ή αν περιχαρακώνονται στον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται. Και γι' αυτό και την αναφέρουμε αυτή την κάρτα, είναι πολύ σημαντική. Για να πάμε τώρα στα ουσιαστικά, στα ζητήματα που μας δίνει αυτή η δημοσκόπηση. Μετράμε πρόσωπα, συζητάμε για την πορεία μιας δημοτικής αρχής. Οπότε θα κριθεί και ο Κώστας Διούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης. Και πάμε στο πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το εάν πιστεύουμε ότι ο Κώστας Διούμης είναι ένας καλός, μέτριος ή κακός δήμαρχος. Καλός απαντά το 67,8%, μάλλον καλός 2,1%, μέτριος 22,2%, μάλλον κακός 0,3%, κακός το 7,1%, δεν γνωρίζει το έργο, δεν απαντώ το 0,5% συνολικά. Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τζιούμης για 7 στους 10 ψηφοφόρους είναι ένας καλός ή πολύ καλός δήμαρχος. Κάτι που σημαίνει ότι η παρουσία του έχει γίνει αισθητή στο εκλογικό σώμα του Δήμου Τρίπολης. Και όπως θα δούμε και από τις επόμενες κάρτες από το σύνολο της έρευνας, φαίνεται ότι οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι από τον δήμαρχό τους. Μινά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, το ποσοστό που απαντούν καλός δήμαρχος είναι ξεκάθαρο, όπως και το κακός που είναι μόλις 7% και ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι των ερωτηθέντων που απορρίπτει τον δήμαρχο. Όσον αφορά το μέτριος, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κατασταλάξει στο εάν θα τον ψήφιζαν ξανά ή όχι για την μέχρι τώρα πορεία του στην Δημοτική Αρχή. Κοιτάξτε, το μέτριος δήμαρχος είναι μια αξιολογική κρίση που γίνεται πολλές φορές από ψηφοφόρους οι οποίοι ασχολούνται λίγο περισσότερο με το τι συμβαίνει στη ζωή τους σε επίπεδο δημοτικής αρχής. Και το μέτριος τις πιο πολλές φορές είναι ψηφοφόροι οι οποίοι μπορεί να προτιμούν τον δήμαρχο, αλλά θέλουν το κάτι παραπάνω, θέλουν λίγο καλύτερες επιδόσεις. Και θα σας έλεγα ότι είναι πρόκληση για τους περισσότερους δημάρχους και περιφερειάρχες ο χαρακτηρισμός μέτριος, γιατί είναι ένα εκλογικό σώμα το οποίο δεν τους απορρίπτει, αλλά δεν τους δίνει και αμέσως τη θετική του ψήφο. Είναι, θα σας έλεγα, το πιο απαιτητικό εκλογικό σώμα. Νομίζω πάντως, κυρία Καρακλούμη, έχετε την εμπειρία. Αυτό το 70% απόδοσης, να το πω έτσι, θετικής αξιολόγησης του Κώστα Τζιούμη, είναι ένα ποσό που μετά από 4 χρόνια είναι από τα πλέον υψηλά, φαντάζομαι. Ναι, είναι από τα πιο υψηλά που παρατηρούμε, γιατί εμείς δεν διερευνήσαμε μόνο το Δήμο Τρίπολης, διερευνούμε δήμους τόσο και στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε απομακρυσμένες ακόμα περιοχές. Θα σας έλεγα ότι είναι από τους δημάρχους με μεγάλη αποδοχή. Άρα, λοιπόν, κάναμε μια αξιολόγηση των δημάρχων σε όλη τη χώρα. Θα σας έλεγα ότι το 70% είναι το 10 με 15% του συνόλου των δημάρχων που μπορούν να φέρουν τέτοια αξιολόγηση.
Μάλιστα. Θα τοποθετούσα τον κύριο Τσιούμη δηλαδή στο πρώτο, στο πρώτο τεταρτημόριο και αρκετά ψηλά. Με αυτό το 70%, επειδή πράγματι είναι ένα πάρα πολύ υψηλό εντυπωσιακό ποσοστό, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι έχει ασκηθεί και συνεχίζει και ασκείται κριτική και έντονη κριτική κατά διαστήματα στη Δημοτική Αρχή για κάποια θέματα που αφορούν την πόλη και τον Δήμο συνολικά, όπως είναι το ζήτημα του κολυμβητηρίου, όπως είναι το ζήτημα με τους δρόμους, τα αδέσποτα κατά περιόδους, φαίνεται εκ του αποτελέσματος αυτής της δημοσκόπησης για τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου φθορά η σημερινή Δημοτική Αρχή ή μάλλον να το πούμε καλύτερα ο σημερινός Δήμαρχος. Αν μου επιτρέπετε σε μια γενική θεώρηση, οι άνθρωποι βεβαίως και αναφέρουν διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουν στο Δήμο, αλλά κάνοντας μια στάθμιση των γεγονότων βλέπουν ότι η ζωή τους είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και είναι ευχαριστημένοι από τον Δήμαρχο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ήθελαν το κάτι παραπάνω. Με δεδομένο όμως την πορεία του μέχρι τώρα, αλλά και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν, φαίνεται ότι ο κύριος Τσιούμης υπερτερεί έναντι των άλλων στη συνείδηση των πολιτών της Τρίπολης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το θέσατε και στην σωστή του βάση. Μιλάμε για ένα 7 στους 10. Ναι, κριτική δεν γίνεται να μην ασκηθεί. Και βέβαια, όπως δεν υπάρχει ο τέλειος πολιτικός, έτσι δεν υπάρχει και ο τέλειος δήμαρχος. Και η κριτική πάντα είναι καλή να ασκείται, προφανώς. Γιατί ξέρετε, βοηθάει και τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν εξουσία να μην περάσουν το φάσμα της περηφάνειας και να μπουν στο φάσμα της αλαζονίας και να ασκούν διοίκηση για τον πολίτη. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει τη δική του αξιολόγηση και μένει να το δούμε λοιπόν αυτή την κάρτα. Είναι λοιπόν ο Κώστας Τσιούμης με ένα ποσοστό 100% αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή όλοι οι πολίτες στο Δήμο Τρίπολης αναγνωρίζουν τον κύριο Τσιούμη και πολύ δε περισσότερο και την πορεία του ως δήμαρχος. Ο Γιάννης Σμυρνιώτης, που και αυτός έχει πολύ υψηλά ποσοστά αναγνωρισιμότητας, μην το ξεχνάμε, πρώην δήμαρχος Τρίπολης, 98,9%, και ο Βαγγέλης Γούργαρης με το 60,3%. Φαντάζομαι αναμενόμενο αυτό, κύριε Καρακλιούμη. Η αναγνωρισιμότητα είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά στο ποσοστό του πληθυσμού που ξέρει ένα πρόσωπο, άσχετα με το αν έχει θετική ή αρνητική γνώμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο ο Δήμαρχος, το ξέρουν όλοι στην Τρίπολη, όπως και ο κ. Σμυρνιώτης που έχει διατελέσει Δήμαρχος, βλέπουμε λοιπόν πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα προσώπων, αλλά θα σας έλεγα ότι και ο υποψήφιος του ΚΚΕ έχει αρκετά υψηλή δημοτικότητα αναγνωρισιμότητα, ακριβώς γιατί πολλές φορές, επειδή το ΚΚΕ κατεβαίνει πάντα με τη λαϊκή συσπήρωση ως παράταξη στις δημοτικές εκλογές, πολλές φορές οι πολίτες γνωρίζουν, που θέλουν να ψηφίσουν τον υποψήφιο του ΚΚΕ, γνωρίζουν την παράταξη λαϊκή συσπήρωση την οποία σκοπεύουν να ψηφίσουν και λιγότερες φορές γνωρίζουν τον υποψήφιο. Εδώ θα σας έλεγα ότι ο κύριος Γούργαρης έχει για υποψήφιος του ΚΚΕ αρκετά υψηλή αναγνωρισιμότητα στην κοινωνία της Τρίπολης. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι εδώ έρχεται και ο Μινάς να μας το πιστοποιήσει. Αυτό μιλάμε για μία μάχη σε υψηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας που θα γίνει για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, εφόσον κλειδώσουν αυτοί οι τρεις συνδυασμοί. Και φαντάζομαι ότι θα έχει και το δικό του ενδιαφέρον στην αξιολόγηση των πολιτών. Μινά. Ναι, ναι, πράγματι. Είναι αναμενόμενο το αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι από τη μία πλευρά μιλάμε για έναν ενεργεία δήμαρχο, ο οποίος βέβαια έχει πορεία εδώ και χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι τον γνωρίζουν, είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά και για έναν πρώην δήμαρχο, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολλά χρόνια στα δημοτικά πράγματα της Τρίπολης με συνεχή καθημερινή παρουσία. Παλαιότερα ήταν και υποψήφιος νομάρχης. Είναι δύο πρόσωπα πάρα πολύ γνωστά στην περιοχή μας, γι' αυτό και αναγνωρίζονται σχεδόν από το σύνολο των πολιτών. Τώρα, για τον κύριο Γουργάρη, αυτό που είπε η κυρία Καρακλούμη έχει δίκιο. Πολλές φορές μπαίνει μπροστά η παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης. Άλλωστε,
το ΚΚΕ έχει και ως λογική να μην προβάλλει τόσο πολύ πρόσωπα όσο θέσεις και ιδεολογικές απόψεις για συγκεκριμένα πράγματα. Παρά τα αυτά, επειδή ο κύριος Γούργαρης έχει μια μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα πρόσωπο που ανεξάρτητα από το αν συμφωνείς ή όχι με τις απόψεις του ΚΚΕ, είναι ένα πρόσωπο το οποίο η τοπική κοινωνία το βλέπει με πάρα πολύ θετικό τρόπο, γι' αυτό έχει και τόσο υψηλά ποσοστά. Πάμε στην επόμενη. Η επισήμανση του κ. Αρτόπουλου είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτό που προτάσει κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι οι πολιτικές του και δευτερευόντως τα πρόσωπα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια τακτική που ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει και όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί όταν προτάσεις τις πολιτικές, αναγκάζεις και τα πρόσωπα να ακολουθούν τις πολιτικές και να μην ξεφεύγουν σε μια γενική θεώρηση των πραγμάτων. Γεγονός είναι αυτό. Ο κ. Γούργαρης έχει δώσει τις δικές του μάχες, όπως φυσικά και οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί. Πάμε στη δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων. Και τώρα η δημοτικότητα σχετίζεται με τη θετική και αρνητική γνώμη. Βλέπετε στην πάρα με τον μπλε τη θετική γνώμη, στην πάρα με το κίτρινο την αρνητική γνώμη. Κώστα Τζιούμη στο 83,7% η θετική γνώμη, 10,9% η αρνητική γνώμη. Γιάννη Μπερνιώτη στο 60,7% η θετική γνώμη, 21,6% η αρνητική. Και Βαγγέλης Γούργαρης 43,9% θετική γνώμη, 41,8% η αρνητική. Η βάση φυσικά είναι όσοι γνώριζαν τους υποψηφίους και είχαν σχηματίσει γνώμη για τη συγκεκριμένη. Είναι όσοι γνωρίζουν τους υποψηφίους και έχουν σχηματίσει γνώμη, γιατί αν κάποιος μας είπε τον έχω ακούσει αλλά δεν έχω γνώμη, δεν καταγράφεται εδώ. Όπως επίσης, αν κάποιος μας πει ότι δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν ανάγουμε τις θετικές και αρνητικές γνώμες. Επειδή κάποιοι τηλεθεατές σας μπορεί να δουν τον πίνακα και να πούνε μα γιατί δεν αθροίζει το 100. Δεν αθροίζει το 100 ακριβώς γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε δεν έχω ούτε θετική ούτε αρνητική γνώμη. Αυτούς δεν τους έχουμε συμπεριλάβει, υπάρχει ως ποσοστό, απλώς δεν το δείχνουμε στην κάρτα. Έχουμε αυτούς που λένε ξεκάθαρα έχω θετική γνώμη για το πρόσωπο ή ξεκάθαρα έχω αρνητική γνώμη για το πρόσωπο. Και βλέπουμε το καλύτερο ισοζύγιο. Όπου ισοζύγιο είναι όταν από τη θετική γνώμη αφαιρέσω την αρνητική γνώμη, το έχει ο κύριος Τσιούμης. Και να πούμε ότι από όλους τους πιθανούς υποψηφίους ή τουλάχιστον όπως έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, δεν έχουμε κάποιον ο οποίος να έχει αρνητικό ισοζύγιο. Παρά τα αυτά όμως εντύπωση μεγάλη κάνει το υψηλό θετικό ισοζύγιο του κυρίου Τσιούμη. Ναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο και μιλάμε για ένα ποσοστό θετικής γνώμης 83,7% που έρχεται σε συνδυασμό και με τα όσα είχαμε δει νωρίτερα. Αν θα μπορούσαμε να το δούμε, είναι αυτό εδώ σε επίπεδο αποδοχής ή όχι. 83,7% το ποσοστό αποδοχής λοιπόν της θετικής άποψης για την Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμη, 10,9% το ποσοστό της αρνητικής γνώμης. Και εδώ, αν θα το πηγαίναμε, να το πω έτσι μηνά, ακόμα και αυτοδιοικητικά, ακόμα και παραταξιακά, πάρα πολλά πρόσωπα από την πλευρά και των υπολείπων παρατάξεων εκτιμούν, πολίτες μάλλον που με τον έναν τον τρόπο είχαν στηρίξει υπόλοιπες παρατάξεις, εκτιμούν το έργο του Κώστα Τζιούμη. Προφανώς, εκ της απάντησης αυτής προκύπτει ένα πολύ θετικό ισοζύγιο που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε, να μας διορθώσει η κυρία Καρακλείου, δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε σε ενενεργεία δημάρχους ή σε ενενεργεία περιφερειάρχες υπό την έννοια ή ακόμα και σε κεντρικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι κάποιος ο οποίος ασκεί εξουσία συνήθως έχει και μία φθορά. Συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η φθορά, το αρνητικό κομμάτι είναι σε ένα απειροελάχιστο βαθμό και υπάρχει μια ξεκάθαρα θετική ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου για τον σημερινό δήμαρχο της Τρίπολης. Θα σας έλεγα ότι οι εμβληματικοί δήμαρχοι έχουν συνήθως τόσο μεγάλα ποσοστά αποδοχής. Το γεγονός όμως ότι είμαστε και κάπως μακριά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν έχει αρχίσει ακόμα η μεγάλη κόντρα που συνήθως γίνεται όταν πλησιάζουμε προς τις κάλπες, είναι ευνοϊκό για κάποιον που είναι δήμαρχος. Είναι τεράστια τα ποσοστά του κυρίου Τσιούμη. Η γνώμη μου είναι ότι επειδή έχουμε ξαναμελετήσει την Τρίπολη και βλέπουμε ότι αυτή η μεγάλη αποδοχή συνεχίζει και ενώ τώρα πρακτικά λίγη η θητεία του δημάρχου. Σε λίγους μήνες, έχουμε μπει δηλαδή στον τελευταίο χρόνο της θητείας του, θα σας έλεγα ότι είναι ένας δήμαρχος με πολύ μεγάλη αποδοχή. Και αυτά τα υψηλά ποσοστά τα διατηρεί ακόμα και περίπου σχεδόν 8 μήνες μετά από την προηγούμενη έρευνα που πάλι είχαμε κάνει και είχαμε παρουσιάσει στο κανάλι σας. Πάμε λοιπόν και στο ισοζύγιο τώρα αυτής της θετικής ή αρνητικής γνώμης, γιατί τα ποσοστά αρχίζουν να αφαιρούνται και ανακύπτει λοιπόν και η κατάσταση.
Κώστας Τζιούμης με 72,8%, Γιάννης Μυρνιώτης με 39,1%, Βαγγέλης Γούργαρης με 1,3%. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτή τη θετική και αρνητική γνώμη. Κυρία Καρακλείου, με τι παίρνουμε από εδώ? Από αυτό παίρνουμε ότι τη γενική θεώρηση που λέει ότι οι πολίτες της Τρίπολης έχουν κατά βάση θετική γνώμη για τους αυτοδιοικητικούς, γιατί συνήθως όταν βλέπουμε πολίτες που να έχουν σοβαρά προβλήματα στο Δήμο στρέφονται ενάντια σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα τουλάχιστον στην πόλη με το Δήμαρχο να κυριαρχεί. Μινά. Ναι, εγώ θα πω πάλι το εξής, ότι πράγματι είναι εντυπωσιακά αυτά τα ποσοστά, κυρίως από το γεγονός ότι δεν προκύπτει ιδιαίτερη φθορά στην Δημοτική Αρχή της Τρίπολης, και το λέω αυτό διότι ένα στοιχείο το οποίο εδώ στην πόλη το συζητάμε συχνά και είναι ένας παράγοντας που πάντοτε έπαιζε ρόλο στα δημοτικά πράγματα, είναι ότι από το 1996, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, βρισκόμαστε το 2023, κανένας δήμαρχος δεν είχε καταφέρει από τότε μέχρι σήμερα να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος σε γενικές γραμμές είναι αρκετά αυστηρός με τον εν ενεργεία δήμαρχο, όποιος και αν είναι αυτός. Και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε για να φτάσουμε σε ένα σημείο να συζητάμε το ενδεχόμενο, γιατί εδώ μιλάμε για μια δημοσκόπηση προφανώς και όχι για εκλογικό αποτέλεσμα, το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο θα πάει σε μια δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Κρατάμε λοιπόν αυτές τις ενδιαφέρουσες αναφορές για να δούμε ξανά το ισοζύγιο και να περάσουμε και στις υπόλοιπες πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Στο 72,8% λοιπόν αυτό το ισοζύγιο θετικής αρνητικής γνώμης για τον Κώστα Τζιούμ, που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό και ως δήμαρχος, όπως είπε και ο Μινάς, είναι κάτι το πρωτόγνωρο και για την περιοχή. Πάμε στο ουσιαστικό, δηλαδή το ουσιαστικό έχει με την παράσταση νίκης, με αυτό που μας δίνει το ερώτημα. Αν την Κυριακή είχαμε δημοτικές εκλογές, ποιος πιστεύετε ότι θα εκλεγόταν δήμαρχος Τρίπολης? Θα το δούμε σε πίτα αρχικά. Ο Κώστας Γιούμης με 65,2%, ο Γιάννης Μυρνιώτης με 17,1%, ο Βαγγέλης Γούργαρης με 0,7% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 17%. Κυρία Καρακλιούμη, νομίζω ότι αυτό δείχνει την παράσταση νίκης, έτσι, αυτό δείχνει... Η παράσταση νίκης δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι ένα ερώτημα που καταγράφει την εντύπωση που έχουν οι πολίτες. Ρωτήσαμε λοιπόν, ποιος πιστεύετε ότι αν γίνονταν την Κυριακή εκλογές θα εκλεγόταν δήμαρχος Τρίπολης? Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουμε παρατηρήσει τόσο στους Δήμους, αλλά όσο και στα πανελλαδικά ποσοστά, που δεν έχει ποτέ διαψευστεί. Δηλαδή, η εντύπωση που έχει η κοινωνία και οι πολίτες για το ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος συνήθως επιβεβαιώνεται και στην κάλπη. Εδώ βλέπουμε ότι παραπάνω από 6 στους 10 ψηφοφόρους, κοντά 7 στους 10 ψηφοφόρους, έχουν στο νου τους ότι πρόκειται να επανεκλεγεί ο κύριος Τζιούμης, κάτι που θα σας έλεγα ότι είναι και η βασική πρόκληση για εκείνον, να ξαναπάρει μια δεύτερη θητεία ως δήμαρχος Τρίπολης. Μινά Αρτόπουλε, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το ποσοστό, έτσι? Είναι και αυτό πράγματι, και ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω καταγράφεται η αίσθηση που υπάρχει στους δημότες της Τρίπολης για το ποιος θα μπορούσε να κερδίσει αν είχαμε την προσεχή Κυριακή εκλογές. Ότι δηλαδή το κλίμα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί με βάση το αποτέλεσμα αυτής της κάρτας δείχνει ότι είναι ξεκάθαρα υπέρ του σημερινού δημάρχου. Είπες για τις εκλογές Κυριακής και βιαστήκαμε να ρίξουμε την κάρτα. Είναι αν την Κυριακή είχαμε δημοτικές εκλογές, ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο Τρίπολης? Κώστας Τζιούμης 59,4%, Γιάννης Μυρνιώτης 12,7%, Βαγγέλης Γούργαρης 2,3%, άλλο πρόσωπο 1%, κανέναν 5,9%, 1,2% είναι το άκυρο ή λευκό, 13% δεν έχω αποφασίσει, 2,5% δεν θα ψηφίσω και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 2%. Εδώ όμως, κυρία Καρακλείου, έχουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα και πολύ πιο ξεκάθαρα δεδομένα. Μπαίνουν στην εξίσταση και τα άλλα πρόσωπα που συζητούσαμε πριν, αλλά νομίζω ότι μετρούνται τα πάντα. Και εδώ είναι αισθητή πάλι η υπεροχή του κυρίου Τζιούμ.
Ναι, βλέπουμε, εδώ βλέπουμε σχεδόν 6 στους 10 ψηφοφόρους να προκρίνουν την υποψηφιότητα του κ. Τζιούμι για το Δήμαρχο, γιατί εδώ μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Να σας πω ότι η προσωπικότητα του Δημάρχου διαπερνά όλους τους πολιτικούς χώρους και τα κόμματα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να φτάσεις κοντά στο 60% χωρίς να μπορείς να απευθυνθείς και σε άλλους πολιτικούς χώρους, όμορους ή μη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κ. Τζιούμις ξεκινάει από μια πολύ σταθερή θετική βάση. Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως όταν πάμε προς τις εκλογές και γίνεται πόλωση, αναδιπλώνεται σε μικρότερα ποσοστά. Παρά τα αυτά όμως θα σας έλεγα, σε μια, αν επιχειρούσα μια πρόβλεψη από τα δεδομένα που έχω διαβάσει, ότι το ενδεχόμενο ο κ. Τζιούμις να επανεκλεγεί και από την πρώτη Κυριακή δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακριά. Λοιπόν, τα ποσοστά πάντως είναι πολύ συγκεκριμένα. Εγώ θα σταθώ λίγο και στο άλλο πρόσωπο, δηλαδή, που το άλλο πρόσωπο, εάν υπήρχε μια άλλη έκφραση, τέλος πάντων, ενός άλλου συνδυασμού που θα αναζητούσαν οι πολίτες, θα περίμενα να είναι πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω ότι εδώ δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις, γιατί έχουν στοιχειοθετήσει ήδη στο μυαλό τους και οι πολίτες ότι μιλάμε για τρεις συνδυασμούς, για συγκεκριμένες προτάσεις που αυτή τη φορά τίθενται απέναντί τους στον δρόμο προς τις κάλπες και μηνά. Το συμπέρασμά σου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από τη στιγμή που πάμε σε τρία ψηφοδέλτια και με τη λαϊκή συσπήρωση να κινείται σε αυτά τα ποσοστά, τότε είναι δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογή από τον πρώτο γύρο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το ποσοστό το οποίο προκύπτει για τον Κώστα Τζιούμι είναι πάρα πολύ μεγάλο, αγγίζει το 60%. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση αυτό. Το ποσοστό μιλάει από μόνο του. Όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά με τον κύριο Σμυρνιώτη. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καρακλούμη το εξής. Αυτό το 12,7 του κυρίου Σμυρνιώτη, πώς πιστεύετε ότι προκύπτει με δεδομένο ότι το 2019 ο κύριος Μυρνιώτης είχε ένα ποσοστό περίπου στο 32,5% στον πρώτο γύρο. Μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα στα ποσοστά του ιδίου προσώπου. Ναι, αυτό που έχουμε παρατηρήσει και το παρατηρήσαμε για όλους τους υποψηφίους είναι ότι οι πολίτες δεν τοποθετούνται με βάση την κομματική τους τοποθέτηση, οπότε να πούν ότι προέρχεται από το δικό μου πολιτικό χώρο ή από το δικό μου κομματικό χώρο κάποιος υποψήφιος και άρα θα τον ψηφίσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολίτες εδώ έχουν σπάσει τα στεγανά και έχουν αξιολογήσει προσωπικότητες και θα σας έλεγα και διοικητική δυνατότητα. Εμείς ακούσαμε με τους συνεργάτες μου 401 συνεντεύξεις, 401 πολίτες, οι οποίοι μας μίλησαν και μας είπαν τη δική τους άποψη για την Τρίπολη και για το τι συμβαίνει στο Δήμο τους. Αυτοί φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του κυρίου Τζιούμι διοικητική ικανότητα και τη δυνατότητά του να κάνει έργο παντού. Γιατί, για παράδειγμα, σε πολλούς δήμους, που συνήθως είναι και οι μεγάλες πόλεις σε μια περιφερειακή ενότητα, σε ένα νομό όπως λέγαμε παλιά, συνήθως οι δήμαρχοι κοιτάνε το κέντρο της πόλης και περιορίζουν τη δραστηριότητά τους στις μικρότερες δημοτικές ενότητες. Εδώ αυτό που έλεγαν οι περισσότεροι πολίτες ήταν ότι κάνει έργο μεν και στην πόλη, αλλά κάνει έργο παντού. Δηλαδή, ασχολείται και με τις μικρότερες δημοτικές ενότητες. Με δεδομένο τώρα ότι μιλάμε για πρόσωπα επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουν μπει στον αγώνα τον αυτοδιοικητικό και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τα πρόσωπα και τους επικεφαλείς. Δεν ξέρω αν τελικά ο συνδυασμός του κυρίου Σμυρνιώτη ή του κυρίου Τζιούμι φέρει υποψηφίους που μπορούν να βλάψουν ή να ενισχύσουν κάποιον υποψήφιο. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά αν τώρα είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ προσώπων για δήμαρχο, φαίνεται ότι περίπου 6 στους 10 τριπολιτσώτες αποφασίζουν ότι ο κύριος Τζιούμις είναι καλύτερος για αυτό το ρόλο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ποσοστό, όπως και να το κάνουμε και για τα δεδομένα της στιγμής για την ολοκλήρωση μιας τετραετίας. Και Μινά Αρτόπουλε, επειδή ξέρεις καλά και την αίσθηση της τοπικής κοινωνίας, το περιέγραψε πολύ σωστά και πολύ αναλυτικά η κυρία Καρακλιούμη, με την έννοια ότι μιλάμε για εκείνο που μας είχε αναφέρει και πρόσφατα ο κύριος Τζιούμις, μια ισομέρεια στην εφαρμογή της πολιτικής σε Δήμο, σε κεντρικό Δήμο και τοπικά διαμερίσματα. Ναι. Πράγματι, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Όμως, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και να το βάλουμε ως θέμα συζήτησης, γιατί με την παρουσίαση της δημοσκόπησης είναι λογικό να ανοίξει μια κουβέντα και στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός ότι
το ποσοστό των υπόλοιπων απαντήσεων εκτός από τους τρεις υποψηφίους αυτή την κάρτα είναι περίπου στο 25-26% αν δεν κάνω λάθος. Και με δεδομένο ότι ακόμα δεν ξέρουμε υποψηφίους. Ο κάθε συνδυασμός θα έχει 150-200 ανθρώπους. Θα παίξει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Κατά πόσο θεωρεί με την εμπειρία της η κυρία Καρακλιούμη ότι μπορεί αυτή η διαφορά να περιοριστεί αισθητά ή όχι μέσα στους επόμενους 7 μήνες οδεύοντας προς τις εκλογές? Καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή στην πολιτική, είτε πρόκειται για τη γενική πολιτική σκηνή, είτε πρόκειται για τα τοπικά θέματα, ότι πάντα μπορούν να γίνουν ανατροπές. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουμε δει και σε παγκόσμιο επίπεδο ότι έχουν ανατρέψει κυβερνήσεις ή έχουν επιβεβαιώσει την λαϊκή εντολή σε κυβερνήσεις ακριβώς γιατί χειρίστηκαν με μια ιδιαίτερη ωριμότητα τα πράγματα. Αν θα υπάρξουν άλλα πρόσωπα θα το δούμε. Βλέποντας τα δεδομένα της Τρίπολης και βλέποντας ότι τόσο ο κύριος Τσιούμης όσο και ο κύριος Σμυρνιώτης είναι καθολικά γνωστοί και ο κύριος Γούργαρης είναι γνωστός σε 6 στους 10 ψηφοφόρους, θα σας έλεγα ότι είναι κάπως δύσκολο να βρεθεί ένα αυτοδιοικητικό πρόσωπο αν δεν έρθει από την κεντρική πολιτική σκηνή. Και όταν μιλάω για κεντρική πολιτική, μιλάω είτε να είναι σε ένα ευρύτερο χώρο όπως είναι για παράδειγμα η περιφέρεια ή να είναι ακόμα και στη Βουλή. Είναι δύσκολο να βρεθεί ένα πρόσωπο με τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να μπει με αξιώσεις στη μάχη των δημοτικών εκλογών. Βλέποντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους με την τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα, θα σας έλεγα ότι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να έρθει για να διαταράξει όλη αυτή την πολιτική ισορροπία θα πρέπει να είναι μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα που ενδεχομένως να υπάρχει, αλλά εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την αγνώ. Νομίζω λοιπόν ότι οι τρεις βασικοί διεκδικητές, τους οποίους ερευνήσαμε και εμείς αυτή την έρευνα, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ήδη στη συνείδηση των πολιτών σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, είτε θετικά είτε αρνητικά, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις αν δεν υπάρχει κάποιο τεράστιο γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία στο Δήμο. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν πολλές φορές και κάποια γεγονότα τα οποία είναι πέρα από τις δυνάμεις ενός δημάρχου ή και από τις δυνάμεις των πολιτικών. Αν υπάρξει ένα σεισμός, μια πλημμύρα, ένας κεραυνός, τι να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια φυσική καταστροφή. Ή αν βέβαια μπορεί να γίνουν πολλές φορές, έχουμε δει και υποψηφίους να ξεκινούν και για χύψη δέλτα λόγους και για πράγματα που αφορούν και στη φυσική τους δυνατότητα. Μπορεί η φυσική εξόντωση να τους οδηγήσει εκτός κούρσας. Τουλάχιστον όπως τα βλέπω τώρα, αυτό που λέμε υποκανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, υποκανονικές πολιτικές συνθήκες, βλέπω ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα ο κύριος Τσιούμης να ακολουθείται με μεγάλη απόσταση από τον κύριο Σμυρνιώτη και τον κύριο Γούργαρη να προσπαθεί να πάρει δυνάμεις κοντά του. Νομίζω ότι και η πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές και μετά από το πρόσφατο γεγονός που συνέβη, που τουλάχιστον σε κάποια πρώτα δείγματα που έχουμε φαίνεται να ενισχύεται λίγο στη συνείδηση των πολιτών, θα μπορούσε ενδεχομένως να τον βοηθήσει. Έργο, αποδοχή, αποτελεσματικότητα και ένα θετικό αποτύπωμα που ήδη κρίνεται από τους πολίτες σε αυτή την τάση, να το πω έτσι, της στιγμής που έχουμε καταγράψει την προπροηγούμενη εβδομάδα, έτσι να δώσουμε και τον βαθμό πότε έγινε αυτή η μέτρηση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ακριβώς πριν τα μεγάλα γεγονότα των Τεμπών και για να μην απορρεί κάποιος πολίτης πως 400 άνθρωποι από την Τρίπολη είχαν τη διάθεση να απαντήσουν, είχαν απαντήσει πιο πριν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι και πρακτικά πολλές δημοσκοπήσεις έχουν σταματήσει γιατί και οι πολίτες είναι πολύ προβληματισμένοι με ό,τι έχει συμβεί και δεν έχουν καμία όρεξη να τοποθετηθούν για τα πολιτικά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλή σας βράδυ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
σπουργή της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.